Καλή σας ημέρα, κύριε Στρατηγάκη. Καλημέρα σας. Να μας πει λίγο για τις τάσεις, πώς διαμορφώνονται οι τάσεις σε σχέση με τη διαμόρφωση των βάζων που τους περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ποιες, αν έχουμε κάποια εικόνα για το πού διαμορφώνονται οι βάσεις για τις σχολές οι οποίες έχουν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, για άλλες σχολές που ενδεχομένως να είναι ανερχόμενες. Πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ναι, λοιπόν, καταρχάς η γενική εικόνα των βάσεων είναι πτωτική. Είναι πτωτική γιατί τα παιδιά δεν πήγανε καλά, τα θέματα ήταν δύσκολα φέτος. Δεν είναι ότι είναι αδιάβαστα τα παιδιά, ήταν δύσκολα τα θέματα. Mm-hmm. Λοιπόν, και έτσι τα παιδιά δεν πήγαν καλά. Απ' την άλλη περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις, γιατί είχαμε 133 νέα τμήματα στο μηχανογραφικό φέτος, καταργήθηκαν όλα τα ΤΕΗ και δεν ξέρουμε τα παιδιά πώς θα ανταποκριθούν σε αυτό το πράγμα. Α, συγχωνεύτηκαν, λέτε, κάποια ναι, με τις συγχωνεύσεις... και έχουν δημιουργηθεί νέα τμήματα. Ακριβώς, και δεν ξέρουμε πώς αντέδρασαν τα παιδιά, αν τα προτίμησαν αυτά τα καινούργια τμήματα ή όχι. Άρα στην πλειονότητά τους έχουν και κάποιους νέους τομείς, ας πούμε, που εισάγουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι παραδοσιακοί. Υπάρχουν κάποια τμήματα τα οποία είναι εξέλιξη υπαρχόντων ΤΕΗ, αλλά υπάρχουν και μερικά τελείως καινούργια, όπως ας πούμε το ναυτιλίας και λιμένων στα Ψαχνά, που δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Ναι, υπάρχουν και άλλα παρόμοια με τελείως καινούργια αντικείμενα. Mm-hmm. Τώρα, ως προς τις βάσεις, να τις δούμε ως προς τα επιστημονικά πεδία. Στο πρώτο πεδίο περιμένουμε πτωτική να είναι η πορεία των βάσεων. Από τη νομική Αθήνας περιμένουμε να πέσει γύρω στα 50 μόρια, μέχρι τις χαμηλόβαθμες σχολές που θα πέσουν πάνω από 1000 μόρια. 1000 μόρια είναι μεγάλη πτώση. Πάρα πολύ. Ναι, μιλάμε όμως για τις σχολές που είναι γύρω στο 10-11.000. Εκεί θα πέσουν 1000 μόρια. Έτσι. Να σας πω, εσείς επειδή... Αυτό πρακτικά, συγγνώμη, αυτό πρακτικά σημαίνει και με κάτω από τη βάση, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει μια πρωτοβουλία τώρα από την Υπουργό Παιδείας να επιστρέψει εκείνο το μέτρο της βάσης. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το μέτρο της βάσης του 10 εφαρμόστηκε από το 2006 μέχρι και το 2009 και το κατάργησε η κυρία Διαμαντοπούλου ως άχρηστο. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνω γιατί επανέρχεται. Υπάρχει μία λογική να αυξήσουμε το επίπεδο των παιδιών, αλλά αυτό δεν αυξάνεται με τη βάση του 10, αυξάνεται με το να κάνεις το απολυτήριο λυκείου ένα σοβαρό χαρτί εντός εισαγωγικών. Δηλαδή αυτός που παίρνει απολυτήριο λυκείου να ξέρει πράγματι κάτι. Γιατί να ενισχυθεί αυτή τη στιγμή... το σχολικό πρόγραμμα των μαθημάτων. Ναι, αυτή τη στιγμή το απολυτήριο λυκείου το παίρνει κάποιος ο οποίος απλά παρίσταται στο σχολείο και δεν κάνει παραπάνω από τις προβλεπόμενες απουσίες. Μάλιστα. Χωρίς να κάνει τίποτε άλλο, παίρνει απολυτήριο λυκείου. Εκεί είναι το θέμα. Αν ενδυναμώσουμε λοιπόν το απολυτήριο λυκείου και το κάνουμε ένα σοβαρό χαρτί, αυτοί που θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια θα είναι ικανοί να σπουδάσουν. Αυτό είναι όλο το νόημα. Για να επιστρέψουμε στις βάσεις όμως, να πούμε ότι στο δεύτερο πεδίο περιμένουμε μεγαλύτερη μείωση, δηλαδή οι υψηλόβαθμες σχολές θα πέσουν γύρω στα 150 μόρια, όπως οι ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Μετσόβιο περιμένουμε να έχουν τέτοια πτώση και η πτώση αυτή θα μεγαλώνει όσο θα μειώνεται ο αριθμός των μορίων που έχουν τα παιδιά. Κύριε Στρατηγάκη, θέλω να μου πείτε λίγο τώρα και... Ποιοι είναι αυτοί οι ανερχόμενοι τομείς που θα μπορούσαν να βρουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας? Να δούμε δηλαδή πέρα από τα γνωστά, πέρα από τις γνωστές σχολές ζήτησης, πού θα μπορούσαν να απευθυνθούν οι υποψήφοι προκειμένου να μπουν στη διαδικασία να βρουν μια θέση εργασίας αύριο με το που τελειώσουν το πανεπιστήμιο. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς τα παιδιά έχουν ήδη δηλώσει τις σχολές. Θα μπουν, δεν επιλέγουν τώρα, οι επιλογές έχουν ήδη γίνει. Πράγματι. Αλλά έχει σημασία να επισημάνουμε ποιοι είναι ανερχόμενοι αυτοί τομείς, γιατί συνήθως πηγαίνουμε στα γνωστά, στα τετριμένα ενδεχομένως, αυτά που παρότι δεν έχουν ανταπόκριση στην αγορά εργασίας, επιλέγονται επανειλημμένως. Πάμε να δούμε λίγο και αυτά τα οποία είναι περισσότερο εναλλακτικά, θα λέγαμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά που θα έχουν ζήτηση στο μέλλον, σύμφωνα με κάποιες έρευνες, οι οποίες είναι διεθνείς και οι οποίες δεν ξέρουμε αν θα έχουν εφαρμογή στην Ελλάδα, το πρώτο και σημαντικότερο είναι η πληροφορική, στην οποία ζούμε μια εποχή έκρηξης της πληροφορικής. Αν η Ελλάδα πάρει μια πορεία προς την τεχνητή νοημοσύνη, προς τους υπολογιστές, ναι, θα δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Αν δεν πάρει τέτοια εξέλιξη η οικονομία της Ελλάδας, θα δημιουργηθούν λιγότερες θέσεις, πάντως θα δημιουργηθούν. Μάλιστα. Ένας άλλος τομέας, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ζήτηση παγκοσμίως, κυρίως βέβαια στην Ευρώπη,
είναι επειδή η Ευρώπη γερνάει, χρειάζονται άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τη φροντίδα ηλικιωμένων. Από φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, όλοι αυτοί, ακριβώς. Όλοι αυτοί λοιπόν θεωρούνται επαγγέλματα του μέλλοντος. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πετρικάκη. Εκτός από τους γιατρούς. Να σας ρωτήσω εκτός κάτι. Διατρούς, κάτι τελευταίο μόνο, έτσι, γιατί έχει και ένα χρηστικό περιεχόμενο αυτό. Θέλω να μας πείτε έτσι όσο πιο συνοπτικά μπορείτε, γιατί έχουμε και το χρόνο εδώ που είναι λίγο ασφικτικός. Τι μπορούν να κάνουν υποψήφιες σε περίπτωση λοιπόν που δεν περάσουν στο πανεπιστήμιο. Πολύ γρήγορα τις εναλλακτικές τους. Ναι, πάμε να τα δούμε λίγο. Είναι πέντε δρόμοι. Ο πρώτος δρόμος είναι ξαναδίνει πανελλαδικές διαβάζοντας κλπ. Ο δεύτερος τρόπος είναι καταθέτει μόνο μηχανογραφικό, χωρίς να δώσει εξετάσεις. Αυτό το δικαίωμα το έχει για 2 χρόνια μετά την τελευταία εξέταση στις πανελλαδικές. Mm-hmm. Ο τρίτος δρόμος είναι να σπουδάσει στο εξωτερικό. Ο τέταρτος δρόμος είναι να σπουδάσει σε ένα κολέγιο στην Ελλάδα που συνεργάζεται με κάποιο πανεπιστήμιο ιδιωτικό του εξωτερικού. Και ο πέμπτος δρόμος είναι να πάει σε ένα ΙΕΚ, Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, για να μάθει ένα επάγγελμα, ας πούμε, τεχνικός υπολογιστών και να εργαστεί. Ναι. Ευχαριστούμε, κύριε Στρατηγάκη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στρατηγάκη. Να είστε καλά. Το μήνυμα είναι ότι υπάρχει και επόμενη μέρα, έτσι. Βεβαίως.